παιδιά, αν θέλετε να μας προσέξετε, να σας δούμε δύο λόγια για, για όλο το στήσιμο. Λοιπόν, από εδώ η κυρία Λιδία Παλαιοκρασά είναι η κυρία η οποία βοήθησε ασταμάτητα από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα για το στήσιμο της αυτής της έκθεσης. Εκ μέρους της Ταϊρίου Βιβλιοθήκης σας καλωσορίζουμε στην έκθεση που οργανώνει, θα φιλοξενεί στο χώρο αυτό η Ταϊρίου Βιβλιοθήκη, η οποία όπως θα ξέρετε βασίζεται στο αρχείο του Θήμου Σπυριδονόπουλου, του γνωστού μας σε όλους Μάγκη, και έχει τίτλο «Η άνδρος χτες και σήμερα». Η έκθεση περιλαμβάνει 148 φωτογραφίες, η πλειονότητα των οποίων οφείλεται στον αποτελούν λήψεις του Μάκη. Απεικονίζουν τοπία και οικισμούς του νησιού, αρχαιότητες, μοναστήρια και εκκλησίες, σκηνές από την επαγγελματική, κοινωνική και θρησκευτική ζωή των κατοίκων του Λυσάνδρου, ανδριώτες της Διασποράς και πορτρέτα ανδρών και γυναικών. Αποτυπώνουν εικόνες της σημερινής Άνδρου αλλά και άλλες που έφυγαν ανεπιστρεπτοί. Οφείλονται στην πλειονότητά τους, όπως είπαμε, στο Μάκη, ο οποίος ήρθε στο νησί μας το 1978 και ρίζωσε. Η αγάπη του για την Άνδρο τον οδήγησε επιπλέον στη συλλογή πλούσιου υλικού από παλαιές φωτογραφίες του νησιού, με τοπία ή στιγμές από την ζωή των κατοίκων του. Οι παλαιότερες των αρχών του 20ου αιώνα προέρχονται από το φωτογραφικό αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Από τις νεότερες, κάποιες ανάγονται την εποχή του Μεσοπολέμου ή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενδεχομένως των επαγγελματιών φωτογράφων που έδρασαν στην Άνδρο, τρεις ήταν οι σημαντικότεροι, ή και κάποιων ερασιτεχνών. Οι παλαιές φωτογραφίες απαθανατίζουν κυρίως τους σημαντικότερους οικισμούς του νησιού, τη χώρα, τον Βατσί, το Γάβριο ή το Κόρφι, που αποτελούσαν κατά καιρούς και τις πύλες άφιξης στο νησί. Οι έγχρωμες φωτογραφίες του Ευθύμιου Σπυριδονόπουλου αποτυπώνουν την άγρια ομορφιά του νησιού, την εκπληκτική ποικιλία τοπίων και αρχιτεκτονικών ή οικιστικών μορφών. Παρουσιάζουν την Άνδρο του φυσικού και ανθρώπινου πλούτου, την Άνδρο των αντιθέσεων. Εχμαλωτίζουν τις αντιθέσεις ορεινών όγκων, άνυδρων και άγωνων βραχοδών περιοχών ή καταπράσινων ρεματιών και μικρών πεδιάδων, πλούσιων πηγών, μικρών ποταμών και καταρακτών, μικρών ή μεγάλων κόλπων με παραλίες που συνδυάζονται με πλούσια βλάστηση λόγω των ποταμών που εκβάλλουν σε αυτές. Η ακύμαντη θάλασσα εναλλάσσεται με τη δερκυμισμένη, η ηρεμία των αιαρινών ή καλοκαιρινών τοπίων με την αγριάδα των χειμερινών, οι αστικές νεοκλασικές αρχιτεκτονικές μορφές της χώρας και των μεγάλων ναυτικών χωριών του νησιού με τις παραδοσιακές αγροτικές ενταγμένες σε οικισμούς ή διάσπαρτες στην ύπαιθρο των αγροτικών και κτηνοτροφικών περιοχών του νησιού. Άλλες φωτογραφίες παραπέμπουν στην ανάγκη εκμετάλλευσης της γης και επικοινωνίας των κατοίκων των οικισμών που δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών στο οποίο εντάχθηκαν γεφύρια χτισμένα με εξαιρετική μαεστρία. Η διαχείριση του υδάτωνου πλούτου του νησιού διέσωσε ένα πλούσιο δίκτυο ίδρυυσης από απλούστερες ή περισσότερο σύνθετες μορφές όπως νερόμυρους ή κρίνες. Κάποιες άλλες φωτογραφίες τεκμηριώνουν την εκμετάλλευση και τις παραμικρής πιθανής στο νησί που οδήγησε στη δημιουργία αξιοθαύματος των κατασκευών, ξερολιθιών, παραβολών, μικρών ή μεγαλύτερων κτισμάτων όπως κελιά, θα τα δείτε και στην Ιταλίδα τελείδη, κελιά, λιοτρίδια, παντιδίδια, αλόνια, περιστερεώνες κλπ. Τα οποία εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της καλλιέργειας και της κτηνοτροφίας. Κάποια από αυτά τα στοιχεία ερημωμένα καταραίουν, παίρνοντας μαζί τους την άλλη εικόνα της Άνδρου. Άλλα εξακολουθούν να διατηρούνται και να προβάλλονται στο πλαίσιο της τουριστικής αξιοποίησης, μπορούμε να βάλουμε και εισαγωγικά, περιοχών του νησιού, συχνά δυστυχώς αλλοιωμένα. Αρκετές φωτογραφίες απεικονίζουν εκκλησίες που αυθονούν στο νησί, μάρτυρες της ευσέβειας των ανδριωτών, ενώ η διάδοση του μοναχικού βίου στο νησί, τη διάδοση μαρτυρούν τα μοναστήρια.
κάποιες φωτογραφίες επαθανατίζουν σκηνές από τις εορτές των τιμόμενων Αιγείων και από τα παλιγύρια που τελούνταν προς τιμή τους. Άλλη ομάδα φωτογραφιών παραπέμπει σε γεγονότα της καθημερινής και της κοινωνικής ζωής στην Άνδρο, που απαθανατίζουν σκηνές της καθημερινότητας, όπως τις επαγγελματικές ασχολίες των ανδρών, στιγμές από τη ζωή των γυναικών, από τη σχολική ζωή, από κοινωνικά γεγονότα ή από έθιμα της ανδριώτικης κοινωνίας. Απεικονίζονται ακόμη γεγονότα, κάποια από τα οποία σημάδεψαν την έως τότε ζωή των κατοίκων του πλουσιού. Άλλη ενότητα της έκθεσης συνιστούν οι φωτογραφίες ανδριωτών της Διασποράς, που εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό είτε λόγω ένδυας, είτε ασχολούμενοι με την ναυτιλία. Οι μορφές στα πορτρέτα, τέλος, μπορεί σε κάποιους να είναι οικίες και να ανασύρουν από τη μνήμη τους αναμνήσεις ή μπορεί να είναι εντελώς άγνωστες, αλλά και σε αυτή την περίπτωση ανακαλούν συνειρμικά γενικότερες παραστάσεις της εποχής που αντιπροσωπεύουν. Η διοργάνωση της έκθεσης αυτής και η έκδοση του καλέσθητου του καταλόγου που τη συνοδεύει δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την προσωπική εργασία και την οικονομική στήριξη ορισμένων ατόμων ή ιδρυμάτων. Καταρχάς, η Καΐριος Βιβλιοθήκη θα ήθελε να ευχαριστήσει τον παρακαθήμενο, τον Μάκη, που επέλεξε και διέθεσε το υλικό της έκθεσης. Ευχαριστίες οφείλονται ακόμη στους συγγραφείς του καταλόγου, τον Ακαδημαϊκό Μιχάλη Τιβέριο, τους ομότιμους καθηγητές Δημήτρη Φιλιππίδη και Δημήτρη Κυρτάτα και τη Λία Δανιόλου. Τον εαυτόν τον εξαιρώ τις ευχαριστίες. Η έκθεση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη, των Τραπεζών Α και Πειραιός και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τους ευχαριστούμε θερμά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον Γιάννη Τσεπέρκα και τον Γιάννη Μαμάη. Ο πρώτος Γιάννης είχε την καλοσύνη να αναλάβει την υψηλού επίπεδου εκτύπωση όλων των φωτογραφιών της έκθεσης. Ο δεύτερος, αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο, σχεδίασε και επιμελήθηκε με εξαιρετική, όπως θα διαπιστώσετε, επιτυχία, την έκδοση του καλέσθητου καταλόγου που συνοδεύει την έκθεση, ο οποίος τυπώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg. Τον ευχαριστώ και εγώ προσωπικά για την άριστη συνεργασία μας, καθώς είχα αναλάβει την επιμέλεια του καταλόγου. Τέλος, οφείλονται ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθειά τους στις κυρίες Κατερίνα Κατσιώτη, Αγγελική Μπούκη, Εμιλία Δημιακού και Χαρά Τσεπέρκα, στους κυρίους Βαγγέλη Λουκίσα και Φραντζέσκο Χαλά, στο προσωπικό της βιβλιοθήκης Μαρία Χαλά, Μαρία Ζανάκη, Αθηνά Φραδέλου και Νερτήλη Ζίου και τέλος στην Κατερίνα Καΐρη για την προσφορά του κεράσματος που θα απολαύσετε στη συνέχεια. Ευχαριστώ με όλους εσάς που μας κάνατε την τιμή να έρθετε σήμερα στα εγγένεια της έκθεσης και ελπίζουμε να απολαύσετε τις φωτογραφίες του Μάκη από το Παλέμο Φόλησή μας. Σας ευχαριστώ όλους μαζί και έναν έναν ξεχωριστά που ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Καΐριο Βιβλιοθήκη για την τιμή που μου έκανε. Ιδιαίτερα στην κυρία Ειρήνη που συνεργαστήκαμε άψογα, την κυρία Λιδία, την κυρία Λία, τη Δανιόλου που με βοήθησε αθόρυβα. Λοιπόν, ευχαριστώ και τα κορίτσια της Καϊρίου, το Γιάννη τον Τσεπέρκα ιδιαιτέρως, γιατί συνεργαζόμαστε χρόνια, κάνει άψογη δουλειά, άψογη. Λοιπόν, τώρα όποιον ξεχνάω δεν ξέρω και ευχαριστώ όλους εσάς γνωστούς και αγνώστους που όλα αυτά τα χρόνια με έχετε υποστηρίξει με τον δικό σας τρόπο, γιατί έχω έρθει στους γάμους, στα βαφτίσια σας και το καθεξής, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Ευχαριστώ πολύ και τα παιδιά μου τα οποία με βοήθησαν ασταμάτητα, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε τελειώσει εδώ μέσα. Σας ευχαριστώ όλους. Από όλα αυτά που βλέπετε έχω να σας πω ένα πράγμα. Κρατήστε την Άνδρο όπως είναι, μη βουλιάμε άλλους περιστεριώνες, άλλα μονοπάτια για να φτιάξουμε δρόμους ή οτιδήποτε άλλο, γιατί χάνεται η ιστορία σας. Εγώ από την Τίνο είμαι, αλλά χάνεται η δική σας ιστορία και μαζί και η δική μου. Γιατί έχω γίνει πλέον δυστυχώς ευτυχώς αντιλήπτη. Ευχαριστώ.